Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξης και τον Άγη Μενούτη να μας πει για το μεγάλο ενδιαφέρον των Ολλανδικών μέσων για τη Στεφανία Λιμπερακάκη μετά και την ανακοίνωση της ΕΡΤ ότι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στο Ρότερνταμ. Εμείς θα δούμε στιγμιότυπα από την πολύ δημοφιλή Ολλανδική χθεσινοβραδινή εκπομπή με τίτλο Εύα. Φιλοξένησε τη Στεφανία και εκεί προσπάθησε με αρκετή δόση χιούμορ να εξηγήσει το πώς πρώτο συναντήθηκε με έναν από τους δημιουργούς της φετινής ελληνικής συμμετοχής, το γνωστό συνθέτη, τον Δημήτρη Κοντόπουλο. Γενικά τα Ολλανδικά μέσα ασχολήθηκαν πολύ με τη Στεφανία αυτή την εβδομάδα. Μία μέρα πριν, την Πέμπτη το απόγευμα, στο ίδιο κανάλι, στο RTL Boulevard, στην εκπομπή RTL Boulevard, το πάνελ των δημοσιογράφων αναρωτήθηκε αν τελικά η Ολλανδία φέτος θα δώσει 12 βαθμούς στην Ελλάδα. Αλλά αναρωτήθηκαν και για το ύφος της ελληνικής συμμετοχής. Να σας πω ότι η Στεφανία, εδώ είναι η εκπομπή το RTL Boulevard. Νωρίτερα τώρα, το πρωί της Πέμπτης, η Στεφανία είχε επισκεφτεί την Αρένα Αχώη, τον χώρο όπου θα φιλοξενηθεί ο 65ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Εκεί συναντήθηκε με αρκετούς Ολλανδούς δημοσιογράφους, την πίεσαν, προσπάθησαν να την πιέσουν να πει μερικά πράγματα για το τραγούδι, αλλά η ίδια απάντησε ότι κρατάει το στόμα της κλειστό. Άγη Μενούτη, να σε ευχαριστήσω.